είσαι ρε Τζομπατζό, πού είσαι ρε άνθρωπε. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 και είμαι εντυπωσιασμένος από το αποτέλεσμα του mini γκάλο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή. Ποιο? Μεταξύ φίλων του ΠΑΟΚ να επιλέξουν. Ποιος είναι πιο αντιπαθητικός, ο Χρήστος ο Μάριος? Όχι. Να ο επιλέξουν. Μάριος θα κέρδιζε. Δεν ξέρω. Θα το κάνουμε. Θα σκληρή η κόντρα. Την άλλη δούμε. Να επιλέξουν μεταξύ για την επόμενη χρονιά και το επόμενο ρόστερ του ΠΑΟΚ μεταξύ Ουάρντα και Ενρίκε. Γιατί βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι εκεί θα πάει το δίλημα για έναν μεσοπιθετικό. Και ήταν συντριπτικά τα αποτελέσματα υπέρ του Ενρίκε. Δεν είναι ψήνει ο άλλος με το τύμπανο. Το τυμπιντάι. Το καγκαλούδι το τέτοιο δεν. Όχι, δεν είναι το τυμπιντάι. Και το τύμπανο είναι τα όργια που έκανε στο πρωτάθλημα. Και παρόλα αυτά, στη σύγκριση των δύο. Στη σύγκριση των δύο, κέρδιζε ο Βραζιλιάνος. Χωρίς. Τον Βραζιλιάνο τον είδε στον ΠΑΟΚ να προσφέρει. Τον Μάλτα δεν τον είδε. Άρα δεν είσαι σίγουρο. Δεν ξέρω. Τον είδε να κάνει όμω παπάτη στο πρωτάθλημα. Τον είδε. Και οι δύο μυστήριοι χαρακτήρες, φίλε. Στο σίγουρο είναι ότι και με τους δύο θα χαζέψει ο άλλος. Ο Ενρίκε εκτός γηπέδου έχει δώσει, μάνα του. Έχει δώσει αφορμή. Όχι, αλλά είναι, πώς το λένε, εντελώς μοναχικός. Γιατί δεν ήταν με το Μάτος, δεν ήταν μαζί συνέχεια με το... Δεν είναι. Δεν το θυμάσαι εικόνες τώρα από την προετοιμασία που καθόταν μόνος. Είναι λίγο ήμο. Είναι λίγο ήμο. Ήμο. Ήμο, ήμο. Και ο Ενρίκε δεν είχε καλή επαφή με την ομάδα, λόγω βέβαια και άλλων. Τον Ενρίκε, λέω. Ο Άρντα δεν είχε. Τι μας χαρακτήρισες, ήμο, τον Ενρίκε. Που με τον Ενρίκε είμαι. Κάνε μαλλί, ρημένο, φράτσα, τέτοιο. Όχι, δεν μιλούσε. Δεν με τίποτα. Ενρίκε θέλει ο κόσμος. Φίλε. Ο προπονητής. Έναν από τους δύο θα τον κρατήσει. Ναι, έναν από τους δύο όμως. Θα κρατήσει σίγουρα, σίγουρα. Και στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, γιατί ήταν δύσκολο να προπονητή. Άμα είναι όλοι πειθαρχημένοι και όλοι καλά παιδιά και όλοι αυτά και υπάκουοι, τι είχαμε. Να έχει και έναν δύσκολο, να, καλό παίχτη φυσικά, να τον προκαλέσει και να η στρώσει. Η αντίθεση, η απέτηση μάλλον για τον Λουτσέσκο πλέον την επόμενη χρονιά δεν είναι μόνο η σταθερότητα της ομάδας και τα αποτελέσματα. Έχει και άλλους δαλκάτες. Δηλαδή, αν του φέρουν στο ρόστερ που έτσι πάει το έργο Γιαννούλη, Χαρίση και έναν από τους δύο που αναφέρεις, θα πρέπει να δώσει και ρόλο σε τρία παιδιά, τα δύο που έχουν προοπτική και τα τρία που έχουν προοπτική είναι ο Άρντα ή στα δύο συν έναν που είναι τακτικά ψυχοπαθής. Δεν μπορεί να μπει σε καλούπι. Άρα ήδη ένας βαθμός δυσκολίας για τον Λουτσέσκου μαζί με την απέτηση που υπάρχει για αποτελέσματα ανεβαίνει. Αυτό το θέμα είναι να μην ξεπερνάς τη λεπτή κόκκινη γραμμή. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή που δεν πρέπει να την ξεπερνάς. Δηλαδή, πόσους νταλγκάδες να φάλεις στον προπονητή σου. Το καλό βέβαια είναι ότι δεν έχει την πίεση. Αυτό έχει αποδειχτεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το τσεκάραμε. Αλλά όπως και να, και δεν του βάζεις και πολλά ερωτηματικά ακόμη. Γιατί πρέπει να δούμε και τις μεταγραφές. Εκείνος θα τις δει. Είναι δική του ευθύνη. Και μαζί με τον μεγαλομέτοχο ήδη έχουν αφιερώσει πολλές ώρες για να βρουν τις κατάλληλες λύσεις. Τις λίγες τις οποίες ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Αφού ανοίξαμε σήμερα με το καλημέρα θέμα μεσοεπιθετικών, έχουμε διάφορες απόψεις, να τις αναφέρουμε, να τα συζητήσουμε. Μια και ο ΠΑΟΚ κυρίως ψάχνει την ενίσχυση του στον άξονα και στα άκρα προφανώς θα παραμείνει με τους παίχτες που έχει και είναι αρκετοί. Ο Λιμιός να πάει δανεικός. Ο Ελκαντουρί να αποδεσμευτεί, γράφει εδώ ο φίλος. Που είναι λίγο απότομος. Ναι, είναι απότομος. Κλείστε τον Ηλίθιο. Α, τον... Ναι. Α, δεν είναι για το... Ναι, για άλλον, ναι, λέει.
Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Μπίσες Βαρέλ, Καντουρί, Λιμιός, Τζάλμα, Μιστακίδης, Πέλκας. Έξι άτομα για τρεις θέσεις. Το έξι άτομα για τρεις θέσεις είναι normal. Μπίσες Βαρέλ, Καντουρί, Λιμιός, Τζάλμα, Μίστα, Πέλκας. Έξι για δύο θέσεις. Πώς για δύο θέσεις? Για τρεις. Για τρεις θέσεις, ναι. Α, για τρεις θέσεις, ναι. Και ένας από τους δύο, 7. Και πρέπει να έχεις Λιμιό και Μιστακίδη, γιατί αυτοί θα δεχθούν να καθίσουν και πάγκο και εκτός αποστολής. Ενώ οι υπόλοιποι θα δημιουργήσουν θέμα. Γράφει. Θα πάρει παίχτη. Θα πάρει ένα, τους δύο τους πάρει. Το Μιστακίδη δεν έχουμε σίγουρα εμείς στο μεταξύ. Προετοιμασία θα κάνει. Ναι. Το Μιστακίδη, αυτό που δεν υπολογίζουν όλοι, είναι ότι παίζει και φορ. Ναι, βέβαια. Και εσύ το καλοκαίρι, 22 του μηνός που θα μαζευτούν τα παιδιά μας για να πάνε, 20 του μηνός που θα μαζευτούν, 19 για την ακρίβεια, δεν θα έχει τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Άρα ο Μιστακίδης που είναι και φορ, είναι πολύ τέλεια να μην υπάρχει στο ρόστερ. Εκεί, ναι, υπάρχει ένα θέμα. Με την απουσία του βασικού επιθετικού για αρκετό καιρό, προφανώς. Δεν θα είναι έτοιμος 22. Πότε παίζουμε? 25 Ιουλίου. Δεν θα είναι έτοιμος. Γιατί θέλει και δύο εβδομάδες το λιγότερο διακοπές. Και ο ΠΑΟΚ βάζει μεγάλο στόχο στην Ευρώπη και δεν μπορεί να μην έχει τον Πρίγιοβιτς. Του Πούκι το όνομα το ακούω συνεχώς. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια παραπέρα. Έχει προταθεί σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Ναι, προφανώς. Όχι, σου λέω και για μας το ακούω έντονα. Για δεύτερη επιλογή. Για δεύτερο επιθετικό. Για... Ένα θα πάρει. Ένα θα πάρει. Αν δεν φύγει ο Πρίγιοβιτς. Αν φύγει, θα πάρει δύο. Ναι. Όπως και στην Τουρκία ακούν συνέχεια το όνομα του Πέλκα. Εμείς εδώ ακούμε διάφορα ονόματα. Στην Τουρκία οι άλλοι ασπρόμαυροι που έμειναν πίσω φέτος στην διεκδίκηση του προαθλήματος είναι η Γαλατά, είναι η Φενέρη, η Μπασάκ, Σεχίρ και μετά είναι η Μπεσίκτας. Ψιλοαπέτυχαν στο πρωτάθλημα με την Ευρώπη και τα λοιπά, τα μπέρδεψαν. Όπως λοιπόν στην Μπεσίκτας ακούνε συνέχεια το όνομα του Πέλκα. Λογικά τον έμαθαν καλά τον Πέλκα. Τον είδαν, τον ξαναείδαν και η ομάδα, τον βλέπει και ο κόσμος, διαβάζει κάθε μέρα για αυτόν. Επίσημο κάτι, κάποια πρόταση κτλ. Δεν έχει έρθει. Η ρήτρα είναι γνωστή. Τα δεδομένα της φετινής χρονιάς του Πέλκα είναι γνωστά. Τώρα αν έρθει μια πρόταση κοντά στη ρήτρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι θετικός ο ΠΑΟΚ να δώσει τον Πέλκα δηλαδή. Κοίτα, η υπόθεση Πέλκα, αν δεν ήταν δικό σου παίκτη, θα μπορούσε κάλλιστα να εμφανιστεί μια ομάδα, δώσει 5 εκατομμύρια, τον πάρει. Εντάξει. 5. Τόσο δεν ήταν. 7 πήγε. Πήγε 7. Ναι. Δώσει κανένα 200 ακόμα και πήγαινε τη 10. Όχι, θα πάρει 10. Απλά να μην φοβάσαι ότι θα πληρωθεί η ρήτρα. Η Μπεσίκτας καλύπτει τον Πέλκα. Δηλαδή θα το συζητούσα, θα καθόταν να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να πάει στην. Μεγάλη ομάδα, okay, αλλά δεν είναι αυτό που μας περιγράφει προχθές. Ομάδα π.χ. σαν την Dortmund που παίζει χρόνο παραχρόνο Champions League. Δεν ξέρω. Πάντως ότι τον έχουν δει πολλές φορές και ότι το συζητάνε, αυτό ναι. Πρόταση δεν έχει έρθει ακόμα για τον. Ήταν εδώ, τους έχουμε δει, έχουμε δει την προσωπία της. Τους είδες? Ναι. Τούρκοι, φτάμε. Ναι, ναι, με full face και μολότοφ. Όχι. Είναι κανονικοί άνθρωποι. Τους κατάλαβες με το που τους είδες ότι είναι Τούρκοι? Όχι, δεν μου είπανε. Α. Ότι είναι της Μπεσίκτας. Ο 018 αντιδράει και αντιδράει με εκνευρισμό. Ουάρντα ρε άμπαλη, ποιος Ενρίκε? Είναι πιο χαφ και παίζει όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ. Ο Βάρτα προφανώς εννοεί. Βολεύει πιο πολύ στον Λουτσέσκου. Γι' αυτό προφανώς και ο Λουτσέσκου έκανε την αναφορά για τον Βάρτα και όχι για τον Ενρίκη. Δεν ρωτήθηκε για τον Ενρίκη. Δεν ρωτήθηκε. Αλλά θα μπορούσε. Φυσικά.
Και ο Ενρίκε πιο πολύ θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ. Αν παίζει ρόλο αυτό. Ο Βάρντα, ρε φίλε, τώρα θέλει κάτι και 5 και 10 δεν θέλει και 4 το θέλει, δεν είναι δηλαδή. Κατά βάθος θέλει να πάει να παίξει Ισπανία-Αγγλία αυτό το. Και ο Ενρίκε, άμα έχει μια χρονιά στον ΠΑΟΚ. Ισπανία-Αγγλία, δεν θα πήγαινε Ισπανία-Αγγλία δηλαδή. Δεν το λέει. Απλά είναι 29. Δεν το δείχνει. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, ο ένας είναι 25. Ο Βάρντα σκαλοπάτι έχει τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέει. Γιατί πιστεύει ότι είναι για κάτι παραπάνω, εντάξει. Αυτό, οκ, okay, είναι δικαίωμά του. Λοιπόν, για όλα αυτά στο ποδόσφαιρο θα τα δούμε στην πορεία. Από χθες δεν ακούσαμε τον Πάμπλο Γκαρσία για όλα όσα είπε και πέρασε στα ψηλά. Δεν πρέπει να περάσουν στα ψηλά. Όλα όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες, ο προπονητής της K20, ο Γκαρσία, γιατί έχει και ποιος είναι, με όλη την ιστορία που έχει στον ΠΑΟΚ, τα παράπονα που έκανε και πώς τα εξέφρασε. Γιατί έχει σημασία τι είπε για το ότι δεν παίζουν, δεν βλέπει πρώτη ομάδα παίχτες και για ποιο λόγο το συνδύασε. Θα τον ακούσουμε στα ελληνικά βεβαίως πλέον ο Γκαρσία, που εκφράζεται πολύ, πολύ καλύτερα. Έχουμε εξελίξεις και στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Έχουμε εξελίξεις τις οποίες αφήσαμε λίγο πίσω τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν εδώ προσυμφωνίες με παίχτες γνώριμοι στο ΠΑΟΚ. Υπάρχει πλέον και θέμα προπονητή με Σέρβο υποψήφιο φαβορή για να αναλάβει την ομάδα του Δικεφάλου. Το μπάσκετ έχει φυσικά παιχνίδι αύριο νωρίς στις 4. Και μια και λέμε για μεταγραφές, να μια είδηση. Η Νάπολη ζητάει για τον Κουλιμπαλή 120 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι. Αυτά είναι λεφτά. Πρώτη ώρα με ένα ξουζ. NAC.gr για την ανδρική συλλογή άνοιξης και καλοκαιριού του 2018. NAC.gr στην πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Κόσμος, τα καταστήματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη ώρα για την εκπομπή με Ρεγκίνα για είδη και αξεσουάρ μπάνιου σε επιλεγμένα καταστήματα και φυσικά με στοίχημαν. Στοίχημαν για να στοιχηματίσετε τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και στο ποδόσφαιρο με τις τελευταίες αγωνιστικές στα πρωταθλήματα τα οποία παίζουν ακόμα, με τελικούς κυπέλου, τελικούς Champions League. Έχει μπάσκετ βεβαίως, όλα τα παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρωλίγκα, όπου έχουμε το Final Four που γίνεται στο Βελιγράδι. Πάμε, πρώτο διάλειμμα. Ο φίλος 151 ρωτάει με το Λάμπρου τι θα γίνει. Με το Ζάρο με ρωτάει ένας ακόμα. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ο ότι... Ο Λάμπρου δεν ήταν ένας... πώς το λένε... εγώ έχω ακούσει ότι θα έρθει σε πρώτη φάση. Δεν στην προετοιμασία μπορεί να είναι. Τώρα εδώ συζητάμε ότι δεν χωράει ένας από Ενρίκη και Ουάρντα. Λέμε, ξέρω εγώ, για το Μιστακίδη. Λέμε για παίχτες που τώρα, κακά τα ψήματα, είναι πιο έψιλο επίπεδο. Πιο δοκιμασμένοι. Ο Λάμπρου βελτιώθηκε, πολύ καλή χρονιά, αλλά είναι πάρα πολύ ιδανική, είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ 50 συμβόλαια, 50. Θα πρέπει να βάλουμε κάτω σε κάποια φάση, Δημήτρη μου, γιατί καλά τα λέμε. Εμείς, αλλά... αυτοί που... Εμείς οι ειδησιογραφικά, ξέρουμε τι γράφουμε. Αυτοί που πληρώνουν. Αυτοί που πληρώνουν, θέλουν και πληρώνουν, εμείς τι κάνουμε. Εδώ πάμε να ξεχάσουμε ο Σάμπο. Θα μείνει στο Ισραήλ αφού. Θα πληρώσουν αυτοί. Δεν κρίθηκε ο Σάμπο. Θα πληρώσουν. Εκρίθηκε τώρα, τι να κάνουμε. Δεν το σηκώνει. Φυσικά θα μπορούσε να πάρει δεύτερη ευκαιρία, αλλά όπως είναι τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει το επίπεδο. Αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα συμβόλαια. Ζάιρο, Λάμπρου, Μιστακίδης, Χαρίσης, Γιαννούλης. Δεν τους βγάζει. Βάρντα, Ερίκε. Δεν είπαν ακόμα ο Δημητριάδης και ο Πούγκουρας τώρα, τι να λέμε. Χατσαΐας, Πούγκουρας, Δημητριάδης. Ο Πούγκουρας παίζει εκεί, στην Πολωνία. Είτε, δεν παίξει.
Mm. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, θα πάμε με συζήτηση για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και με πληροφορίες που υπάρχουν μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά και με μια γενική αναφορά, αφού πιάσαμε τους δανεικούς και εδώ ο συνάδελφος μας βοηθάει και τους βρήκε όλους. Μιλάμε για 26 δανεικούς. Ζωή να έχουν. Δηλαδή θα ακούσετε ονόματα τα οποία τα έχετε ξεχάσει όπως και εμείς νωρίτερα. Μελίσσας. Έπαιξε τη πρέπει δαμία. Να πάρθει μια απόφαση. Δηλαδή, πάει, αλλού δανεικούς. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα γενικό θέμα στο τερματοφύλακα με πολλούς στο ρόστερ αλλά και με τον προπονητή που προφανώς αφήνει ανοιχτό το θέμα της ενίσχυσης και είναι γνωστό θέμα του Ζήφκοβιτς, τώρα τι να λέμε. Μελίσσας. Νομίζω ότι θα τα διαβάσουμε όλα τα ονόματα και θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα να πούμε ότι δυσκολεύονται να πάρουν αποφάσεις ή το ρίσκο για μια οριστική απόφαση. Κάνει ή δεν κάνει. Περιμένουμε ή δεν περιμένουμε. Και έτσι η λίστα των δανεικών που ήταν κάποια στιγμή 10-12 πριν ένα-δύο χρόνια γίνεται 26 και μην τυχόν πάει 36 σε κανένα χρόνο. Μελίσσας λοιπόν. Επιστρέφει. Χατζησαΐας. Ψάχνεται για εξωτερικό. Τον πέτυχα στο ξενοδοχείο. Δεν είχε πάει στη Θεάβα τότε. Ναι, είχε ένα θέμα όμως με τον πατέρα του τότε. Ναι. Σωστό. Πούγκουρας. Παίζει στην Πολωνία. Παίζει στην Πολωνία. Τώρα. Δεν ξέρουμε. Ο Τσελεπίδης. Στον Πανσεραϊκό. Στον πάρε απόφαση τώρα. Εντάξει. Στο κομμάτι αυτό έχει ευθύνη και ο Γιώργος Γεωργιάδης πλέον, έτσι. Είναι ένας από τους τομείς ευθύνης του. Ναι. Ο Δοδοντσάκης. Πού παίζει ο Δοδοντσάκης. Κεντρικός αμυντικός. Κάπου παίζει. Β' Εθνική. Ο Τουμανίδης. Του Μαϊνέζης μεγάλωσε κιόλας, δηλαδή είναι 22. Ο Λέοβατς που ξεχάσαμε. Αλλά δεν υπάρχει κανένα δέσιμο, νομίζω ότι είναι πολύ τυπικό το θέμα. Ούτε εκείνος νομίζω θέλει να ακούει για τους δικούς του λόγους, ούτε ο ΠΑΟΚ. Θα φύγει. Ο Γιαννούλης, εντάξει, είναι στην κορυφή της λίστας. Προφανώς μιλάμε για τους πρώτους που θα επιστρέψουν. Ο Παντεκίδης. Φώτης Παντεκίδης, αριστερό μπακ. Ο Κίτσιου. Δύσκολο θέμα. Εδώ μπορεί να υπάρχει και αγορά. Δεν φαίνεται ότι θα... Θα επιστρέψει. Και λες ότι μπορεί και να κοπεί η όποια σχέση ΠΑΟΚ Κίτσιου. Ναι, γιατί πάει καλά εκεί. Μπορεί να θέλουν να τον αγοράσουν. Μπορεί να μην δώσουν το εκατομμύριο της δίτσας, θα τους έχεις 100 στάρικα, 7. Δεν τα πάρεις, τι θα κάνεις. Μπράβο. Και η δική του άποψη. Εντάξει, αυτός δεν είναι... Δηλαδή, άμα έχει ρόλο στον ΠΑΟΚ, γυρνάει. Άμα δεν έχει, δεν γυρνάει. Τι, αυτά είναι. Κάτσε. Δύσκολο. Εδώ σε θέλω. Άντε, πάρε απόφαση και τον κάτσε τώρα. Εσύ. Γιατί... Αν δεν βρει μια πρόταση να τον πουλήσει, θα τον αφήσει, φίλε. Δεν υπάρχει λύση. Ναι. Ο Πατράλης, το παιδί. Έχει στην Πλατανιά. Έχει στην Πλατανιά. Αμυντικό χαφ. Μπορεί να βρει άλλη ομάδα Super League. Κυριλίδης, ένας ακόμα νεαρός. Ο Χαρίσης. Προφανώς είναι μέσα στις επιλογές για να γυρίσουν. Προφανώς μιλάμε για παίχτη που έχει στοιχεία από αυτά τα οποία περιέγραψε και προχθές ο προπονητής. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε. Ο Σάμπο έχει πάρει το δρόμο του. Έδειξε, τώρα το απέδειξε, δεν ξέρω, έδειξε πάντως ότι δεν το σηκώνει το κλίμα. Δεν την μπορεί τη βοή της τούμπας. Δεν μπορεί. Ο Δημητριάδης. Έπαιξε τον Καρισκάκη. Εδώ σε θέλω. Δημητριάδης. Δανεικός. Ο Ραγκέλοφ. Λίγα πράγματα δεν είναι. Ο Ερίκη τα είπαμε. Ο Ουάρντα τα είπαμε. Ο Ζάιρο. Τι χρόνια έκανε ο Ζάιρο. Καλούτσικη. Έτσι να δούμε. Πήρε πρωτάθλημα, έτσι είναι. Πήρε το πρωτάθλημα. Συγκλονιστική χρόνια, τι να σου πω. Τι? 10 συμμετοχές, ένα γκολ, μία ασίστ. Τι πρωτάθλημα. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Τον βγούμε μετά τα 18. Μπορείς λες μια ομάδα, μπορείς λες στον ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν ήταν του Ζάιρο. Ακόμα υπάρχει η σχέση με τον Μπόζογλου που έπαιξε στον Πανσεραϊκό. Ο Μιστακίδης. Ο Λάμπρου.
ο Κάκο, ο Μαρθέου, πράγματι, που θυμίζει και ένας φίλος, ο Κύπριος ο νεαρός, και ο Κούστα, ο Σέντερφορ. Γυναίκο πες αυτός. Ναι, κάπου. Ναι. 26 ποδοσφαιριστές. 26 ποδοσφαιριστές, για τους οποίους πρέπει να πάρθει απόφαση. Και πόσοι θα προσθεθούν άλλοι από την ΚΑΠΑ 20 φετινή, που προφανώς θα επίσης θα πρέπει να φανεί πού θα πάνε, ποιος συνεχίζει, ποιοι οι δύο θα ανέβουνε. Εγώ θέλω το χατζηστραβό να το δώσω προετοιμασία. Η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει από κάτω παίχτες στην άμυνα, στα πλάγια μπακ. Εκεί. Ο Λίρατσης είναι ο ένας σίγουρα που λέγεται. Ο Στόπερ είναι ένας που λέγεται. Έχει καλούς παίχτες. Έχει καλούς παίχτες και λένε αυτοί που ξέρουν. Γιατί το ο θέμα... Παρουγιάννης, ο Χάφης, ναι, ναι. Το θέμα του Δημητρίου φυσικά έχει συζητηθεί και εντός κτλ. Λένε, χωρίς να δικαιολογούν το ότι έγινε λάθος, ότι έχει και καλύτερους παίχτες και στα στόπερ. Δεν δικαιολογούν ότι έγινε λάθος. Επειδή δεν κάνει αυτό, παραμυθιαζόμαστε. Όσο ναι. Δεν υπάρχει β' ομάδα, επαγγελματική ομάδα δηλαδή που θα ανήκει στον ΠΑΟΚ, έτσι ώστε να υπάρχει μετάβαση αυτών των παιδιών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα χάνονται παίχτες, είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, δύο η ΧΑΦ τώρα, ο Χατζηστραβός και ο Μπαλογιάννης, είναι πολύ καλοί παίκτες. Πολύ καλοί παίκτες. Ο Καρκαρατζίδης είναι πιο μικρός, ο Σεντρεφόρ, έχει στοιχεία. Έχει στοιχεία, δηλαδή δεν είναι κακός παίκτης. Έχει και το ένα σμένα, έχει και τη δύναμη, παίζει και ψηλά, παίζει και χαμηλά. Θυμίζει Κουλούρη. Πιο καλή τεχνική είχε τον Κουλούρη. Ναι. Ναι. Αλλά είναι, δεν έχει την. Δεν βγαίνει στον γκολ όπως ο Κουλούρης. Ο Κουλούρης είναι στα γκολ. Καλά, σε επίπεδο ακαδημιών 20-25 κάθε σεζόν. Ένας φίλος γράφει κάτι ενδιαφέρον, το είχαμε σκεφτεί. Ο ΠΑΟΚ, λόγω του Μουντιάλ, στα προκριματικά θα χάσει τον Μπρίγιοβιτς. Μεγάλη απουσία. Και η Βασιλεία, λέει, θα έχει πολλές τέτοιες απουσίες. Δηλαδή? Η Βασιλεία. Δεν ισχύει πάντως για τη Βασιλεία. Θα έχει σημαντικές... δεν πήγε. Όχι. Τα ζώα. Ναι. Ο Άγιαξ τι διεθνής να έχει, τι. Πάντα έχει. Μπιτσιρικάδες. Έχει κάτι αφιλικά. Οι Ελβετοί έχουν σίγουρα. Μάλιστα, είναι και αυτό ενδιαφέρον. Τώρα, αφού αφήσαμε τους δανεικούς για τους οποίους πρέπει να τα βάλουν κάτω και να πάρουν αποφάσεις, και είναι και πάρα πολλές, θυμίζουμε για τις μεταγραφικές ανάγκες του ΠΑΟΚ ή ανακεφαλαιώνουμε αυτή τη στιγμή ότι έχει ανοίξει το θέμα του τραυματοφύλακα και με την δήλωση του Λουτσέσκου. Βεβαίως είναι υποψήφιος ο Ζίφκοβιτς, βεβαίως αρέσει αυτός ο goalkeeper για πολλούς και διάφορους λόγους που ξέρει και ο προπονητής μια και τον συνεργάστηκε μαζί του. Είπαμε και χθες για τον Ρέι ότι αναζητείται ομάδα, πολύ δύσκολο θέμα του Γλύκου και τεράστια προσοχή για το Σιαμπάνι. Τεράστια προσοχή, φυσικά ο Πασχαλάκης παραμένει. Και το Σιαμπάνι που δεν μιλάμε για ταλέντο ελληνικού επίπεδου. Να πεις ότι είναι στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, καλύτερο στην ηλικία του. Έχει ξεφύγει ο Σιαμπάνης από τα ελληνικά δεδομένα. Γι' αυτό χρειάζεται τεράστια προσοχή. Και τις 6 μήνες μπορεί να απογράψει όπου θέλει. Άρα μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει να βρεθεί η λύση. Και συγκεκριμένο πλάνο, γιατί εδώ μιλάμε πράγματι για ένα ξεχωριστό ταλέντο. Κοίτα, εκεί του λες, συμφωνείς και λες ότι αδερφέ θα πάρεις το κύπελλο. Αυτό μπορεί να κάνει. Κάποια στιγμή πρέπει να υποθεί αυτό. Ρίσκο, ξερίσκο. Εδώ είναι το ξεχωριστό ταλέντο. Όπου πράγματι δεν χρειάζεται ούτε καν τον ΠΑΟΚ μπέ που λέμε. Αυτός είναι από αυτούς, τους λίγους, όπως και κάποτε ο Σταφυλίδης. Και το κύπελλο βοηθάει για να μπει σταδιακά σε επίσημους αγώνες. Δηλαδή, στην αρχή είναι τα παιχνίδια σχετικά εύκολα, μετά δυσκολεύουν. Και φτάνει σε μια διαδικασία εξέλιξης ορθολογική χωρίς την πίεση του πρωταθλήματος. Που εκεί υπάρχει ξεκάθαρο νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Στόπερ. Ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί. Είπε τα καλύτερα για τον Βαρέλα και τον Κρέσπο ο προπονητής τους. Αριθμητικό είναι σε πρώτη φάση το πρόβλημα εκεί. Ο Μαλεζάς ήταν να μην συνεχίσει, μάλλον θα συνεχίσει, αλλά θα είναι τέταρτος. Ο Μιχόγεβιτς, εγώ λέω, πάει για δανεικός, μάλλον. Ωραία. Και θα πρέπει να πάρει σίγουρα έναν. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, όταν θες να κάνεις την υπέρβαση και να πεις ο Μίλος Champions League, ο ένας που θα πάρεις θα είναι θεωρητικά καλύτερος από αυτούς που έχεις.
Εντάξει, είναι γνωστό εδώ και καιρό το θέμα του Χατσερίδη. Του Χατσερίδη, το οποίο όμως συζητιέται. Σε άλλες περιπτώσεις μια προσυμφωνία θα οδηγούσε σίγουρα σε μεταγραφή. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν είναι τίποτα σίγουρο για το συγκεκριμένο πρόσφαστο. Τα νούμερα που μαθαίνω είναι εξωφρενικά. Δεν είναι, δηλαδή. Και γενικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσέξει δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί είχε ένα μεγάλο πυρήνα παικτών over 30. Δηλαδή μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο. Α, το απάντησε αυτό ο προπονητής. Το απάντησε ότι στην άμυνα ειδικά δεν τον πειράζει, αλλά. Ναι. Ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, οκ, μαζί σου στην άμυνα, όντως η εμπειρία μετράει περισσότερο από, από τη φρεσκάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Αλλά δεν μπορείς να έχεις 31 ο Κρέσπο, 32 ο Βαρέλα, 33 ο Μαρεζάς και να πάρεις κι άλλο ένα 31. Και τα πλάγια μπακ είναι μεγάλα. Τα πλάγια μπακ μεγάλα, όχι. Εντάξει. Είναι πάνω από 30. Είναι over 30, αλλά και υπάρχει ο Γιαννούλης π.χ. να υπάρχει ένα back προοπτικής. Εντάξει, την παλεύεις εκεί. Ναι. Αλλά χρειάζεσαι και έναν σε πιο δημιουργική ηλικία. Τρίτος παίκτης στον άξονα, το χαφ το οποίο περιέγραψε. Μην έχει ο καθένας στο μυαλό του, sorry, τη φετινή χρονιά του ενός παιχνιδιού την εβδομάδα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρχει αυτό. Άρα θα χρειαστεί μεγαλύτερος όγκος ενεργών ποδοσφαιριστών. Θα βγουν περισσότεροι τραυματισμοί που φέτος δεν είχαμε κανέναν. Είχαμε τραυματισμούς φέτος. Ο Μαωρίτσιο, ο Βιερίνια. Βιερίνια για λίγο. Ποιος άλλος. Αυτή κυρίως. Ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί. Δηλαδή οι τρεις οι οποίοι δεν κάναν προετοιμασία. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Από τους οποίους τους δύο περιμένεις πάρα πολλά του χρόνου. Εννοείται. Πολλά περισσότερα. Φυσικά είναι και η άλλη άποψη, ότι θα έχεις πιο πολλά παιχνίδια, άρα θα έχεις και πιο πολλούς ικανοποιημένους ποδοσφαιριστές. Τα κατάφερε φέτος και τους είχε όλους ικανοποιημένους με λίγα παιχνίδια. Και κράτησε τα αποδυτήριά του. Του χρόνου, καλώς εγώ των πραγμάτων. Ναι, γιατί ήταν δίκαιος, φίλε. Δηλαδή δεν πήγαινε ο Πρίγιοβιτς, έβαλε το Κουλούρι. Δεν πήγαινε, ξέρω εγώ, ο Μάρκ, έβαλε το Λιμνιό. Δεν πήγαινε, ξέρω εγώ. Μόνο με τον Ελκαντουρί ήταν πολύ υπομονετικός και αναγκάστηκε να τον αλλάξει λόγω του τραυματισμού. Χαφ, εκεί με όλες τις περιγραφές νομίζω θα έχουμε πολύ ακριβή μεταγραφή. Εκεί προφανώς πάει για παίχτη ακόμα καλύτερο του Μαωρίσιο. Με πιο πολλά σύνθετο, χαρακτηριστικά. Πιο σύνθετο, ναι. Εντάξει. Και επιθετικό. Η τέταρτη περίπτωση πάλι στον άξονα. Και τώρα πρέπει να πάρει και χωρίς τον Μπρίγκοβιτς στην αρχή του καλοκαιριού πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Πάντα επιθετικός είναι πολύ ακριβώς. Και εκεί ένας παίχτης λίγο πιο περιφερειακός τον περιμένουμε. Οι ιδανικοί κυρίως που θα επιστρέψουν θα προσφέρουν στα άκρα και πλάγια μπακ και μεσοπιτικά μαζί με το Χαρίση. Και αυτή είναι μια γενική εικόνα των κινήσεων του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, γιατί πάντα στην πορεία πράγματα αλλάζουν, στην προετοιμασία μπορεί να αλλάξουν αποφάσεις, να αλλάξουν σχέσεις, πολλά γίνονται. Πολλά γίνονται και τα έχουμε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά πάντως περιμένουμε. Τώρα, κάποια στιγμή είπε ο Λουτσέσκου ότι βεβαίως θα έχουμε οπωσδήποτε και παίχτες από την Β' ομάδα στην προετοιμασία μας. Δύο είπε μάλιστα τον αριθμό, ή στο ρόστερ είπε. Ότι θα έχουμε και από εκεί παίχτες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα του κυπέλου που πρέπει να έχει παίχτες από εκεί. Δεν ξέρω αν είναι οι ηλικίες του Κουλούρ, νομίζω η ηλικία πέρασε. Πέρασε. Ο Σιαμπάνης και ο Λιμνιός ήταν φέτος. Ναι. Ο Λιμνιός δεν ξαναπερνάει, ο Σιαμπάνης παραμένει. Ναι. Και θα πρέπει να έχει κι άλλον. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για αυτά τα δικά του θέματα. Και πώς εξέφρασε το παράπονο του και τι είπε για όσους είναι στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι και πολύ με τον ΠΑΟΚ. Είμαστε μια οικογένεια, μεγάλη οικογένεια είμαστε. Και συγχαρητήρια για την πρώτη ομάδα και συγχαρητήρια για τα παιδιά. Και η πρώτη ομάδα δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και εμείς με τα παιδιά
θέλουμε και άλλα δουλειά, άλλα δουλειά, άλλα. Κάθε χρόνο περισσότερη δουλειά, αλλά πιστεύω ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Έχουμε καλύτερους παίκτες, έχουμε σαν ομάδα και ατομική, έχουμε καλή ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ότι είδαμε ότι η πρώτη ομάδα παίξει καλή μπάλα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και όλοι δουλεύουν. Αυτό θέλει το κόσμο, δεν είναι δύσκολα. Μετά το άλλα τα είδαμε. Παίρνουν πρωτάθλημα με τα χαρτιά. Δεν υπάρχει αυτό, μόνο εδώ στην Ελλάδα είναι έτσι. Τι να λέει Χιμένε. Τι λέει Χιμένε, μιλάει για την ομάδα του και αυτό κάνει. Αλλά αυτοί που παίξαμε μπάλα, που γνωρίζουμε τι είναι μια μπάλα, ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό αυτό. Και παράδειγμα, ποτέ να είμαι, πώς το λένε, Ολυμπιακό εμείς, αλλά αν ήταν εγώ Ολυμπιακό, αυτό που έκανε Γκαρσία εδώ είναι το πιο άσχημο που υπάρχει. Κατάλαβε, αλλά έχει καλούς οπαδοί που καταλαβαίνουν τι είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό που έκανε τραγική είναι. Εμείς δουλεύουμε γι' αυτό, όχι για πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι ωραίο, είναι πανηγυρίσουμε όλοι, αλλά εγώ θέλω να δω παίκτες από την Ακαδημία. Έλληνας παίκτες, γιατί εγώ πιστεύω και εδώ στην Ελλάδα έχουμε καλούς παίκτες. Γιατί αγοράσουμε παίκτες που δεν παίξουν εδώ στην πρώτη ομάδα και είναι μικρά αλλά δεν παίξουν. Παίρνουμε γαλλικό, παίρνουμε από εκεί, από εκεί, από εκεί, αλλά εδώ στην Ακαδημία έχουμε παίκτες. Γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα παιδιά για να παίρνουν ευκαιρία. Γιατί πιστεύω ότι έχουμε καλούς παίκτες. Εγώ αυτό δεν μου αρέσει να με... Μπορώ να πω χίλια λέξεις, χίλια πράγματα εδώ, αλλά εγώ πρέπει να μιλήσω εκεί. Και εγώ πάντα λέω, είμαι ανοιχτά, δουλεύω εδώ στον ΠΑΟ και αυτό θέλω, το καλύτερο για τον ΠΑΟ. Γιατί πολλού δεν κοιτάνε το καλύτερο για τον ΠΑΟ. Πολλού λένε ότι είμαστε ΠΑΟ και δεν είναι ΠΑΟ. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά. Η μέρα ότι είμαι εδώ στην Ελλάδα, δουλεύω εδώ στον ΠΑΟ, είναι καλή μέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένο, εγώ και η οικογένεια μου. Πιστεύω ότι το κόσμο, το ελληνικό κόσμο είναι σαν οι Ουρουγουανοί. Είναι, μοιάζουμε λίγο και είμαι πολύ ευχαριστημένο. Η Ουρουγουάη, βέβαια. Μια ομάδα συμπαγή, μια χαρά είμαστε. Παύλο, και εσύ προπονητικά όμως καλά ξεκινάς. Γιατί παίρνεις ένα πρωτάθλημα, φαίνεται ότι έχεις παίκτες καλοδουλεμένους και καλούς παίκτες. Ναι, δεν... Βήμα-βήμα, δεν θέλω να βιάσουμε. Είμαι πολύ καλά, έμασα πολύ πράγματα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω ότι μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερα, γιατί έχουμε καλά παιδιά, αλλά πρέπει να βελτιώνουμε άλλα. Δεν έχουμε γήπεδο, τα μυαλά του ποδοσφαιριστή δεν είναι έτοιμα, δεν είναι μόνο βάλα, είναι πολλά, πολλά πράγματα, αλλά σιγά σιγά πιστεύω να πάνε όλα καλά. Την πρώτη ομάδα θέλεις να την προπονήσεις κάποια στιγμή? Δεν έχω στόχο τώρα. Τώρα θέλω να γίνω καλό προπονητή, αλλά δεν έχω στόχο. Είναι μέρα-μέρα. Το πιο σημαντικό είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει να δουλεύω με τα παιδιά και σιγά σιγά θα δούμε τι έγινε. Οι δηλώσεις στην κάμερα της Νόβα μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΚΑΠΑ 20. Αναρωτιέται γιατί να αγοράζουν συνέχεια παίκτες απ' έξω που μπορεί και να μην παίζουν στην πρώτη ομάδα και να μην δείχνουν εμπιστοσύνη στα παιδιά της Ακαδημίας που έχουν ταλέντο και ποιότητα. Και απαντάει και μόνο στην ερώτηση: εγώ είμαι εδώ, δουλεύω, μου αρέσει, αγαπάω τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν ισχύει για όλους. Αλλά θα μπορούσα να πω χίλια πράγματα εδώ, θα τα πω μέσα. Και έδειχνε τα γραφεία της διοίκησης. Και είμαστε σίγουροι θα τα πει. Τα έχει πει ήδη. Ναι, φυσικά με τον Σαββίδη, γιατί έχει καλή επαφή με τον μεγαλομέτοχο και να του περιγράψει το τι ακριβώς συμβαίνει, όπως το βλέπει, όπως το ζει. Και ο ΠΑΟΚ εδώ και 1-2 χρόνια δεν έχει όχι μόνο αναδείξει τον οποιοδήποτε, αλλά δεν έχει δώσει ούτε ευκαιρίες.
στον οποιοδήποτε νεαρό. Εδώ δεν υπογράφουν τις ανανεώσεις. Όλα μαζί. Τι ψάχνεις να πεις τώρα. Δηλαδή, δεν. Πρόσφατα σου λέω, ο ΠΑΟΚ έχει δύο διεθνείς νεαρούς μπακ. Ωραία. Και, δεν, και υπάρχει θέμα και οι δύο θέλουν να φύγουν. Αφού δεν τους έχει πει κανείς τίποτα. Είναι σύνδεση. Δηλαδή, ο προϊστάμενος του ποδοσφαιρικού τμήματος δεν ασχολείται με τα παιδιά. Μου φαίνεται ο Μιχόγεβιτς. Ωραία. Εξήγησέ μου λοιπόν τι παραπάνω έχει ο Μιχόγεβιτς. Ωραία, από ένα στόπερ το οποίο θα το είχαμε εμείς τέταρτο πέμπτο που πριν με την πρώτη ομάδα. Διεθνή στόπερ έχουμε στην Ακαδημία. Διεθνή. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχουν θέματα. Ο Δημητρίου χάθηκε έτσι. Εξαιρετική προετοιμασία πέρσι. Τον είδαμε. Κορμί, μπάλα, καλή ταχύτητα για την ηλικία του, τοποθετήσεις κανονικές. Ναι, δεν θα, δεν τον ανανέωσε. Δεν θα έπαιζε στον ΠΑΟΚ απευθείας. Αύριο. Φυσικά. Γιατί έπαιζε ο Μιχόγεβιτς. Ούτε αυτή είναι η λογική. Δηλαδή έρχεται ο Μιχόγεβιτς για να προσαρμοστεί. Θα προσαρμόζονται και ο Δημητρίου. Ή ο κάθε Δημητρίου, γιατί είπαμε ότι πιστεύουν πως έχουν και καλύτερους παίκτες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον Μιχόγεβιτς, μην τρελαθούμε. Αλλά αν είναι να επενδύσω χρήματα σε έναν παίκτη, ωραία, που έχει πολύ καλά στοιχεία και πολύ καλύτερα από αυτά που διαθέτουν οι δικοί μας παίκτες, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με τον Λιμνιό. Ο Λιμνιός είναι νούμερο ένα παίκτης της γενιάς του 98. Δεν μπορούσε να γυρίσει να πει κάποιος από την Ακαδημία γιατί πήραμε τον Λιμνιό, γιατί δεν έχουμε παίκτη σαν τον Λιμνιό. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά στην περίπτωση των στόπερ τώρα, μιλάμε για κωμωδία. Δηλαδή ο Δημητρίου τι έχει να ζηλέψει από τον Μιχόγεβιτς. Τον πήρε η Βασιλεία. Και ο Δημητρίου χάθηκε γιατί δεν τον ανανέωσαν. Ξέχασαν να τον ανανεώσουν. Θα τον περιμένει και η Βασιλεία. Δεν το... Εννοείται. Ναι, ξέχασαν να τον ανανεώσουν. Όπως έγινε και με τον Σιαμπάνη. Που άλλο, ο Σιαμπάνης με μάνατζερ τον Τζόρτζεβιτς, ενώ θα μπορούσε να υπογράψει αλλού, σου υπέγραψε. Και ακόμη δεν έχεις μια ξεκάθαρη εικόνα τι θες να τον κάνεις. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ ΟΣΕΑ. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά ακόμα να ζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ο φίλος 690 γράφει, θα ήθελα να καλύψουμε τις θέσεις που ψάχνουμε με backup, με επιστροφές, π.χ. δεύτερο φορ άλλου τύπου ο Μιστακίδης. Άλλος φίλος... Μιστακίδης είναι ο μοναδικός ελαφρύς φορ που έχουμε, μπορεί να παίξει κορυφή, λέω εγώ. Λόγω κορμιού. Άλλος... Έχει καλό κορμί, δηλαδή, δεν είναι ψεύτικος. Τριάδα πίσω από τον Πρίγιοβιτς, Ουάρντα, Πέλκας, Ενρίκε, τόσο ανέφικτο είναι. Εγώ το θεωρώ μαγικό, όπως και η πλειοψηφία. Τόσο έρωτας με τον Τζάλμα. Μόνο εγώ δεν το μπορώ. Σκέφτεσαι πολύ οπαδικά. Ο Τζάλμα είναι πιο σταθερός από αυτούς που αναφέρεις σε επίπεδο ΠΑΟΚ. Όχι ότι κάνει διαφορά, αλλά ένας προπονητής ξέρει τι σκέφτεται. Θα ξεκινήσω εγώ τώρα στην δεκάδα με 4-2-3-1 τέλος πάντων, τον Μπέλκα στο 10, δεξιά τον Ερή και αριστερά τον Ουάρντα. Η πιθανότητα να παίζω με 9 είναι πάνω από 60%. Και στο ανασταλτικό κομμάτι, μην κοιτάτε η τσαπατσουλιά του Τζάλμα. Ο Τζάλμα σου δίνει στοιχεία που δεν τα δίνουν οι άλλοι. Σίγουρο κράτημα μπάλας. Ωραία, τακτική σταθερότητα. Δύναμη. Πήγαινε να κοντράει τον Τζάλμα στο ένας με έναν. Να δεις που θα πας. Στάθη απογράφηση είναι εντελώς λαθασμένο έτσι. Ναι. Δεν έχει ψηλό ταβάνι. Δεν είναι καλός κοντά στην περιοχή, αλλά όχι ασταθής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι ο top, αλλά είναι σταθερός. Και μου βάλανε στο διαγωνισμό της ΠΑΕ τον γκολ που έβαλε στην Κέρκυρα. Πλάκα, πλάκα, μου το βάλανε καλύτερα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ο ορισμός του κακού εκτελεστή. Ναι. Είπαμε, ο Βρίζας. Ο Βρίζας έχει και 30 γκολ στην καριέρα του που είναι σε τρεφορίσια, ρε. Κλείνουμε. Πρώτη ώρα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Προχωράμε. Προχωράμε με το ραδιοφωνικό ΠΑΟ 24. Νωρίτερα θυμίζουμε ανακοινώθηκε η αποστολή της Σερβίας. Κανονικά ο Πρίγιοβιτς είναι μέσα σε αυτή. Μεταξύ μου, ο Μίτροβιτς κάνει κακή χρονιά. Πού είναι ο Μίτροβιτς? Δεν έχουν άλλον φορά αυτοί. Οι Σέρβοι έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα. Ναι, στους φόρους έχουν κοινό. Ναι, εδώ δεν τους ξεχωρίζει. Εγώ ξέρω, περίμενε. Ο Ζεύκοβιτς είναι πλάγιος. Ο Κώστιτς είναι πλάγιος. Στη Φούλαμ παίζει ο Μίτροβιτς. Ναι. Είναι και ο Τάντιτς που παίζει μπροστά. Τάντιτς είναι χάφρε. Και δεν παίζει στα άκρα ο Τάντιτς. Το δεκάρι και πλάγιος είναι, ναι, εντάξει τώρα. Ο Σάβιτς είναι χαφ.
Δεν έχει φόρ. Πάμε στο βόλεϊ. Πάμε στο βόλεϊ με τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Έχουμε εξελίξει εκεί. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες και ρεπορτάζ και για παίκτες. Τώρα βέβαια μιλάμε και για προπονητή. Νωρίς, γρήγορα λαμβάνονται αποφάσεις από ό,τι φαίνεται. Ο Γιάννης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Όλα καλά. Εδώ βλέπουμε τις εξελίξεις οι οποίες δεν σταματάνε όπως φαίνεται. Γιάννη, και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, με το που τελείωνε η χρονιά, είχαμε έτσι επαφές, ανανεώσεις, συμφωνίες, μεταγραφές. Γρήγορα για να μην χαθούν στόχοι. Κάθε χρόνο, Δημήτρη, καταλήγουμε να πηγαίνουμε πρώτο μπάνιο 16 Αυγούστου, επειδή όλα γίνονται τελευταία στιγμή. Φέτος, ίσως να αλλάξει αυτό. Στο βόλεϊ. Ναι. Και πέρυσι τελείωσαν στο τέλος. Ναι. Όλα τον Αύγουστο είχαν γίνει. Και πρόπερσι τον Αύγουστο. Και την πρώτη χρονιά τον Αύγουστο. Και μετά γίνονται αλλαγές τον Ιανουάριο. Ναι, διορθωτικές αλλαγές, εντάξει. Τώρα απλά είναι η πρώτη χρονιά που στην ουσία βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να κινείται από πολύ νωρίς. Δηλαδή ο Χιμένεθ, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα. Έκλεισε οριστικά, θα παίξει σίγουρα στον ΠΑΟΚ. Έχει κλείσει, ναι, είναι οριστικό. Όπως ακριβώς το ποιος το αποφασίζει αυτό, ποιος... Εντάξει, είναι η διοίκηση του ΠΑΟΚ μαζί με τον κύριο Κατσαρή. Ναι, προπονητής. Προπονητής, θέλει ακραίο τύπου Χιμένεθ. Δεν έχεις προπονητή όμως. Έχεις. Αυτό είναι το παράδοξο λίγο. Πώς χτίζεις μια ομάδα όταν δεν έχεις κλείσει προπονητή και όταν δεν έχεις ανακοινώσει τι γίνεται και με το Ρίτσι. Αλλά με δεδομένο ότι όλα συνηγορούν ότι δεν θα μείνει ο Ρίτσι μετά και την απώλεια του πρωταθλήματος, τουλάχιστον στο ρεπορτάζ αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ προχωρημένες επαφές με τον Μάρκο Μιλίνκοβιτς. Ωραία. Και μάλιστα αυτά που μαθαίνω εγώ είναι ότι μόνο η υπογραφή έχει απομείνει για να ανακοινωθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι θρύλος του βόλεϊ, πρόκειται για θρύλο του βόλεϊ σαν παίχτη στο άθλημα, όχι σαν προπονητή, θα φτάσω και εκεί πέρα. Έχει κατακτήσει πάρα πολλά τρόπες στην καριέρα του, σαν αθλητής, αγωνίστηκε μέχρι τα 40 όταν και έκλεισε την καριέρα του το 2011 στην Ούνιδος στο Buenos Aires, αλλά πρόκειται για έναν άπειρο σχετικά προπονητή, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στους Πάγκους από την Εθνική Αργεντινής ως βοηθός, δεν έκανε κάτι εκεί πέρα. Συνέχισε στην Νεούτρεφ, είναι μια ομάδα εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων της Αργεντινής, όπου ξεκίνησε τη χρονιά ως τεχνικός διευθυντής, μετά έφυγε ο προπονητής και έγινε αυτός προπονητής. Δεν τα πήγε καλά εκεί η ομάδα και η Νεούτρεφ ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει στην θέση του τεχνικού διευθυντή. Η περασμένη χρονιά ήταν μια πολύ δύσκολη για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Έχασε το παιδί του 13 χρονών, τον 13χρονο γιο του, κατά τη διάρκεια των διακοπών στην Κροατία που ήταν. Μιλάμε για ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Αλλά πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος ξέρει 100 κιλά βόλη, να το πω έτσι, στον κόσμο. Σαν αθλητής ήταν πολύ μεγάλος και πολύ γνωστό όνομα. Σαν προπονητής, το μεγαλύτερο καράβι που αναλαμβάνει, αν αναλάβει, θα είναι ο ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα είχαν πέσει και άλλα ονόματα στο τραπέζι, τους κύριους Σάκη Μουστακίδη, ο οποίος όλοι τονίζουν ότι είναι από τους κορυφαίους στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, ήταν στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και πριν έρθει ο κύριος Ρίτσι, αν θυμάστε, πάλι είχε ακουστεί το όνομα του κύριου Σάκη Μουστακίδη. Υπήρχε ο Ιταλός ο Τζανίνη, ο Ρουμάνος ο Στάνκου και ο Κρετού, αλλά από ό,τι φαίνεται ο ΠΑΟΚ καταλήγει σε αυτή την περίπτωση. Του Μάρκος Μιλίνκοβιτς. Είπες, στην Ευρώπη δεν έχει αναλάβει σύλλογο, ε? Όχι. Μάλιστα. Όχι. Εντάξει, πρόκειται για μια επιλογή ρίσκου. Εγώ έτσι τη βλέπω, από την άποψη ότι ναι μεν σαν αθλητής έχει κάνει πάρα πολλά και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την καριέρα του, αλλά σαν προπονητής δεν έχει καταφέρει να δείξει κάτι. Η όποια προϋπηρεσία είναι στην Αργεντινή και πέρα από θέση του προπονητή και ως βοηθού, είπες, και ποιον άλλον. Για ποιο λες. Και τεχνικού διευθυντή, είπες. Ήταν τεχνικός διευθυντής στην Ευρωτρέφ, έφυγε ο προπονητής από εκεί πέρα και ανέλαβε αυτός άλλον τη θέση του προπονητή. Δεν τα πήγε μετά καλά η ομάδα στη συνέχεια και η Ευρωτρέφ ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Μάλιστα. Άρα αυτός είναι ο βασικός υποψήφιος. Προφανώς θα έχουμε ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Ο Ρίτσι πάντως από την Ελλάδα έφυγε χθες από τη Θεσσαλονίκη και αναχώρησε χθες. Δεν έφυγε η γυναίκα του στη Θεσσαλονίκη και αναχώρησαν για διακοπές.
Δηλαδή μέχρι και χθες ήταν εδώ. Ήταν και στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Μάλιστα. Παρακολούθησε δηλαδή το παιχνίδι από κοντά. Mm-hmm. Τώρα στα υπόλοιπα. Είπες για το Χιμένεθ ότι έχει κλείσει εδώ και ένα μήνα. Ναι. Με τον Φιλίπποφ υπάρχει επαφή. Αλλά ο Φιλίπποφ έχει κάνει ένα προσύμφωνο με μια γαλλική ομάδα. Πρέπει να το σπάσει για να μπορέσει να έρθει στο ΠΑΟΚ. Για την επόμενη περίοδο. Για αυτή που ξεκινάει τη νέα σεζόν. Είχε κάνει προσύμφωνο πριν τον πλησιάσει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Οπότε περιμένουν να δουν εκεί αν θα μπορέσει να το σπάσει για να έρθει. Άλλωστε το πρανίκηλε και ο Γιώργος Σαββίδης στο Instagram. Τους παίκτες του ΠΑΟΚ... Που έγινε το εξής φοβερό, έτσι. Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία. Ήταν μαζί και ιδίως στο Ροστόφ, έτσι. Και ανέβασε την πρώτη φωτογραφία Ντίμα Φιλίπποφ, εγώ 7. Και μετά από λίγη ώρα ανέβασε άλλη με Ντίμα Φιλίπποφ 4. Σαν να έκανε ένα γκάλωπ για να δει αν είναι αποδεκτός, αν ξέρω εγώ... Να δει, να ζυγίσει αντιδράσεις. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οργανωμένος κόσμος του ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Φιλίπποφ. Μην ξεχνάμε ότι είναι και πρόσφατη η δήλωσή του που φεύγει την Τούμπα και την επόμενη μέρα ζητάει συγγνώμη με τον κόσμο του Ολυμπιακού που πήγε στην Τούμπα. Ωραία πράγματα. Ό,τι να γίνει θα σε γίνει. Σε τι επίπεδο είναι ο Φιλίπποφ τώρα? Εντάξει, ο Φιλίπποφ το θέμα είναι ότι ούτε πέρσι κατάφερε να δείξει κάτι, ούτε στον Ολυμπιακό κατάφερε να δείξει κάτι. Δεν αμφισβητείται η αξία του, το θέμα είναι ότι θα μπορέσει να δώσει αυτά που θέλουμε στον ΠΑΟΚ. Αλλά άμα έρθει ο Φιλίπποφ, ξεκαθαρίζουν λίγο πολλά πράγματα. Δηλαδή, άμα έρθει ο Φιλίπποφ, τότε σίγουρα ο ΠΑΟΚ πάει για ξένο κεντρικό. Αν δεν έρθει Έλληνας πασαδόρος, τότε σίγουρα θα πάει σε ξένο πασαδόρο. Μάλιστα. Άρα το πιο σίγουρο απ' όλα με τον Χιμένεθ πολύ πιθανό να υπογράψει, να συμφωνήσει από άκου προπονητή με τον Μιλίνκοβιτς που είπες και του Φιλίπποφ θα δούμε. Και υπάρχει μεγάλη πίεση στους Έλληνες παίκτες από άλλες ομάδες. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός έχει πει πολύ ζεστά για τον Κουμεντάκη και για τον Τακουρίδη. Ο Ολυμπιακός θέλει τον Μπελεκούδα. Έχουν προτάσεις και πίεσεις. Όλοι αυτοί είχαν συμφωνίες για ένα χρόνο. Ναι. Μόνο ο νεαρός ο Κωνσταντινίδης ήταν που είχε 2 χρόνια συμβόλαιο και το οποίο ολοκληρώθηκε φέτος. Δεν νομίζω να φύγει ο Κωνσταντινίδης. Μάλλον θα έχουμε εκεί κάποια ανανέωση τουλάχιστον διετίας. Με λίπερο να δούμε τι άλλο θα κάνουν πέρα τον Κωνσταντινίδη. Αν θα φέρουν κάποια γνωστή επιλογή όπως είναι ο Δημήτρης Ογκαράς ή αν θα πάνε σε κάποια νέα επιλογή όπως είναι ο Στεφάνου, δεν ξέρω. Γιατί και πέρσι είχε γίνει πρόταση στον Στεφάνου. Στην Εθνική Απότιδα έχει κληθεί αυτό στη Σύρου, Ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Και από τον ΠΑΟΚ στην Εθνική. Είναι 3 στην Εθνική. Ο Τακουρίδης είναι, ο Κουμεντάκης είναι, ο Φιλίπποφ που είπαμε προηγουμένως είναι και αυτός και ο Πελεκούδας. Ο Φιλίπποφ δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Ναι, θέλω να πω επειδή τον αναφέραμε και προηγουμένως. Άρα πάει να πει ότι είναι σε καλή κατάσταση για να είναι στην Εθνική. Μάλιστα. Ωραία. Και έχουμε και χάτμπολ αύριο. Ναι, ναι. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη θέση σε 3-4 στο χάτμπολ. 5.30 ώρα ΠΑΟΚ Βεργίνα TV με τον Δούκα στη Μίγρα το παιχνίδι. Στην ουσία είναι παιχνίδια για το ποιος θα πάρει τη θέση για να βγει στην Ευρώπη. Αν και στην Ευρώπη τώρα υποθετικά ναι μεν η τρίτη θέση θα συστήλει στο Challenge Cup, αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία φέτος πάει να τα αλλάξει όλα, να καταργήσει τα πιο χαμηλά κύπελα τα οποία έχει μέχρι και φέτος και να κρατήσει μόνο το IHF, το οποίο θα περιμένουμε να δούμε το καλοκαίρι αν θα γίνει αυτό στην πράξη. Απλά τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Δούκα, έχει τον πρώτο λόγο και μην ξεχνάμε ότι αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα, τότε ο Δούκας παίρνει θέση για Ευρώπη μόνο που ήταν σαν φιναλίστη κυπέλου. Οπότε ψηλό αδιάφορα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Δούκα. Αν και παραλαμβάνω πάλι ότι ο Δικέφαλος έχει τον πρώτο λόγο. Στο handball Γιάννη, για άντρες και γυναίκες μάλλον κακή χρονιά. Περιμένουμε τη Γενική Συνέλευση. Τη Γενική Συνέλευση... Το ΑΣΥΓΜΑ, Ναι, εκεί που και οι δύο έφοροι θα ανέβουν στο βήμα για να κάνουν έτσι, το δικό τους λόγο και το απολογιστικό τους λόγο για τα όσα γίναν φέτος τη φετινή σεζόν. Πώς με τόσο budget κατάφεραν να κάνουν αυτό, πώς με τόσο budget κατάφεραν να κάνουν εκείνο. Παρουσία του Προέδρου κ. Κατσαρή. Θα ακούσουμε και θα τα μεταφέρουμε εννοείται μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Η Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη και την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και Τετάρτη έχουμε εκλογές στον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ.
Όπου και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα είναι ο κύριος Κατσαρής, θα είναι κάποιο νέο πρόσωπο. Αυτή την ώρα θα είναι ο κύριος Κατσαρής. Ναι. Στα μισή ώρα το απόγευμα. Φίλος, να αναφέρουμε το μήνυμα. Για το βόλεϊ, δηλαδή πάμε σε περίπτωση τύπου Ελγκέτα, μεγάλο όνομα παίκτη, άπειρου προπονητή. Επίσης με την επιλογή Χιμένεθ πάμε πάλι για ξένο μείον. Με την επιλογή Χιμένεθ. Ναι. Δεν είναι κοινοτικός, άρα θα έχεις τέσσερις πάλι. Εντάξει, ο κύριος Αλόπουλος όταν η επίσταση ομάδα από την Ρόδο στο αεροδρόμιο το είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να πάει σε πέντε παίκτες, ό,τι και να γίνει. Και έξι είχε πει να γίνουν οι έξι, οι ξένοι να γίνουν έξι από πέντε, δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ σε έξι. Θα παραμείνει με τέσσερις. Αυτός... Και μην ξεχνά. Και για το Χιμένεθ που έτσι υπάρχει κάποια μικρή αμφιβολία από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, την τελευταία χρονιά δεν ήταν τόσο καλός με τον ΠΑΟΚ, αν και στα τελικά ήταν καλός. Ο Χιμένεθ έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στη Μολφέτα στην Ιταλία. Δεν έκανε πάρα πολλά εκεί πέρα. Εντάξει, το Ιταλικό πρωτάθλημα, ό,τι και να λέμε τώρα, είναι το καλύτερο στην Ευρώπη και το πιο δύσκολο. Δεν μπόρεσε να δείξει τόσο μεγάλη διαφορά όπως έκανε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά πέρσι στην Αργεντινή με την φανέλα της Όμπρας, αν και ακραίος, ήταν πέμπτος σκόρερ. Αργεντινή έπαιξε. Πολύ καλό στην υποδοχή του και πέμπτος σκόρερ στο Αργεντινή πρωτάθλημα. Με 304 πόντους. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αυτά για το βόλεϊ με όλες τις κινήσεις, όλο το ρεπορτάζ για προπονητή και τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις για τον ΠΑΟΚ. Και βεβαίως θυμίζουμε γενική συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ την Τρίτη, βασικό θέμα για την επόμενη εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνω, κάτι καταλαβαίνω εδώ και ένα χρόνο δεν καταλαβαίνω τι γίνεται στο βόλιο. Έχω μπερδευτεί. Σε τι, γιατί? Γιατί από το καλοκαίρι μας λέγανε ότι ο Ελγκέτα δεν δουλεύει καλά, τον φάγαμε αργά. Από, ξέρω εγώ, ξέραμε πόσο καιρό ότι έχουμε και χρειαζόμαστε κεντρικό, δεν πήραμε κεντρικό. Εμφανίζεται μια υπόθεση Φιλίππο, φαινό, ο Βάλκερς είναι καλός παίκτης. Που ο Φιλίππο δεν υπάρχει αθλητικά εδώ και 2-3 χρόνια. Πρέπει να ασχοληθούμε με τον Φιλίπποφ. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, τον κουμεντάκι δεν θα πρέπει να τον κλείσει ο ΠΑΟΚ. Λογικά. Άμα μπει και ο Παναθηναϊκός και ο Γιαννακόπουλος που προφανώς θα. Ναι. Ο Χιμένεθ. Ωραία, ρε φίλε, καλός παίκτης ο Χιμένεθ με τις γνωστές του αδυναμίες αλλά και τα πολύ καλά του προσόντα. Μόνο ο Χιμένεθ υπάρχει στον πλανήτη Γη. Κάθε χρονιά τα ίδια. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή. Για το ποδόσφαιρο, φίλος γράφει: ελπίζω να μην υπάρχει ενδεχόμενο πώλησης του Πέλκα. Πολύ σημαντικός για την ομάδα. Επίσης, τι ακούτε για Ενρίκη και Χαρίση. Αναφέραμε, φίλε, και νωρίτερα ότι όλα δείχνουν πως θα ξεκινήσουν και οι δύο την προετοιμασία. Ο Χαρίση είναι σαφώς μέσα στο πλάνο. Ο Ενρίκη θεωρούμε δύσκολο να συνυπάρξει και ο Ενρίκη και ο Άρντα και πιστεύουμε ότι. Επειδή στα άκρα ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια κίνηση, θα είναι ένας από τους δύο. Αυτό δείχνει τώρα η προοπτική. Υπάρχει μια σχετική προετοιμασία για τον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Αύριο στις 4 το απόγευμα. Θα δούμε τι συμβαίνει εκεί και στις δύο ομάδες. Δεύτερη ώρα, ΠΑΟΚ 24 με αναδομό. Εκμεταλλευτείτε τα προνομιακά πακέτα για ανακαινήσεις, είτε δωματίου, είτε ολόκληρου σπιτιού, χώρου εργασίας. 23-12-41-5-0-8. Alter Ego, για ανδρικά ενδύματα και κοστούμια και σακάκια, τα πάντα σε ανδρικό ντύσιμο. Δυτικά στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, ανατολικά στην Καναμαριά, Πασαλίδη 85. Και στο κέντρο τώρα, Παύλου Μελά 36, για να ντυθείτε. Και για πλακάκια και είδη υγιεινής φτύκας, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. Είμαστε 1:30, φτάσαμε.
Ένα τελευταίο διάλειμμα. Ήθελα να ασχοληθούμε με την αλμάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, το πρότυπο αθλητικού project της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Ξέρεις ότι κνευρίζονται κάποιοι όταν το λέω αυτό για τον μπάσκετ, εντάξει, στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ναι. Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ, η Βασίλισσα συνεχίζει την προσπάθειά της στα πλέον του προαθλήματος της Basket League. Αύριο Σάββατο η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο αγώνα της πρώτης φάσης. Οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν δυνατότητα να προμηθευτούν και το κίτρινο συλλεκτικό της σετ της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Με τον Λάζαρο, ένα που έχει. Της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τι εννοούν. Νίκο, ο Σκοβίτης Νίκο. Champions League δεν είναι. Πω. Αυτός δηλαδή τώρα που θα παίξει στο Βελιγράδι, τι θα κερδίσει. Την Ευρωλίγκα. Την Ευρωλίγκα. Α, δεν είναι αυτός πρωταθλητής Ευρώπης. Όχι. Εισιτήρια και τα λοιπά. Το DVD της ταινίας 1968. Okay. Ο κόσμος παραμένει ο κόσμος μας παραμένει η δύναμη της ΑΕΚ. Όλα αυτά με ένα εισιτήριο για αύριο. Η τιμή εκκίνησης είναι 5 ευρώ. Τι θα γίνει πληστηριασμός. Κάθε συγγνώμη. Με ένα τάλιρο αύριο. Δηλαδή ο ΑΕΚτής πηγαίνει γήπεδο, βλέπει ΑΕΚ πάω, παίρνει μπλουζάκι, παίρνει και το DVD της ταινίας. Τι να σου πω ρε φίλε, αυτό καταλαβαίνω. Μπράβο. Ναι. Είναι ένα κίνητρο. Οκ, okay, όπως και το κάνουμε. Είναι ναι. Ένα κίνητρο. Παιδιά μέχρι 10 ετών θα έχουν πρόσβαση δωρεάν. Χωρίς κάθισμα. Χωρίς κάθισμα. Τι είναι, πάρε τα λίγο από την αρχή, δεν το καταλαβαίνω. Τι να σου πω, ρε, εδώ έγινε πολλές προσφορές. Οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν το κίτρινο συλλεκτικό τισερτ της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Α, θα πωλείται δηλαδή και το τισερτ, ας πούμε, εκείνη την ημέρα. Ναι. Μάλλον. Από το γήπεδο κάπου. Εντάξει, που φόρεσαν οι τροπεούχοι του Basketball Champions League. Μάλιστα. Ένα μαύρο τισερτ, έκπληξη και το DVD της ταινίας 1968. Ωραία. Εντάξει, η τιμή εκκίνησης δηλαδή. Είναι 5 ευρώ. Τιμή εκκίνησης τι εννοεί, δηλαδή. Ένα, δύο, τρία. Πάμε, αυτού και βγαίνω. Παίρνεις εσύ. Ναι, που ξέρω, έτσι λέει ανακοίνωση. Τιμή εκκίνησης, να σου πω εγώ τώρα, σκεφτόμενος λίγο αθηναϊκά, ότι για το ένα πράγμα παίρνεις 5 ευρώ. Για να πάρεις και τα τρία θα δεις κάτι παραπάνω, ρε αγόρι μου. Γιατί το γράφει. Εδώ είναι μόντα. Δεν Κιάκ. Με ποιον έπαιζε μετά την κατάκτηση του. Με τον Παναθηναϊκό φέρει 40 πόντους στο κεφάλι. Εντός έδρας. Με την Κίμη. Ελάχιστο κόσμο, τίποτα. Ναι, 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 πολύ λίγο κόσμο. Καλά, όχι ότι ο Πάοκ μπορεί να λέει για τον κόσμο αυτό ότι έχει κόσμο. Όχι. Ο Πάοκ αν είχε τη σύνδεση με την άλλη ομάδα, θα ήταν τα κρυμμούσια στη τσαντιά. Στο μπάσκετ. Νομίζω ότι ταιριάζουν. Μισό λεπτό. Η ΑΕΚ έχει θέμα ότι. Ο συνάδελφος λέει ότι η ΑΕΚ έχει budget 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, τι έχει. Νίκο, το επιβεβαιώνει. Τόσο είναι, τόσο. 3,5 εκατομμύρια. Και ο Πάοκ έχει 600-700 χιλιάρικα. Ναι. Έχει το Πάοκ εκεί είναι. Πω, πω. Δηλαδή έχει πενταπλάσιο και βάλε η ΑΕΚ από τον Πάοκ. Ναι, κοίταξε, φέτος που η ΑΕΚ πήρε και κατά δύο τίτλους, προσπαθεί να πείσει ότι δεν έχει τέτοιο μπάτζετ, έχει πιο λίγο. Αλλά κάπου εκεί είναι. Δηλαδή τα πιο ακριβά συμβόλαια πόσο είναι. Ο Χάρης είναι 500 άρικο. Ο Χάρης είναι κάπου εκεί. Ο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς αν είναι 500, αλλά είναι σίγουρα εκεί κοντά. Σχεδόν ο Γκριν είναι. Όσο όλος ο Πάοκ. Ναι, εντάξει. Ο Γκριν είναι επίσης παίχτης που παίρνει καλά λεφτά. Περίπου στα 3-3,5. Και ο Τζέιμς δεν παίρνει καλά λεφτά. Ο James, εντάξει, και αυτός καλά παίρνει, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο έτσι όπως ο Green και ο Harris. Νομίζω αυτοί είναι οι δύο πιο ακριβοπληρωμένοι της ΑΕΚ. 3,5 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πώς έχουν φτάσει τώρα, δηλαδή. 12-13. Κάπου εκεί είναι ο Ολυμπιακός, νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι 14-15 κάπου εκεί. Φοβερά πράγματα. Και βλέπεις ότι με τέτοιο budget Final Four Ευρωλίγκας ζορίζεσαι. Καλά, ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε γιατί δεν έχει πλέον την συνέχεια της εποχής Ομπράντοβιτς. Δηλαδή είναι κάθε χρόνο. Ο Γιασικεβίτσιος δεν έχει μεγάλο μπάτζετ και πήγε στο Final Four με εκπληκτικό μπάσκετ. Όχι, ο Γιασικεβίτσιος είναι περίπου λίγο παραπάνω από αυτά που λέμε για την ΑΕΚ. Εκπληκτική ομάδα. Κάπου εκεί είναι τα λεφτά του. Νομίζω ότι ο πιο ακριβός του Γιασικεβίτσιος είναι ο αρχηγός του, ο Γιανκούνας που είναι στα 500 χιλιάρικα. Όλοι οι άλλοι είναι παρακάτω. Η Ατλέτικο Μαδρίτη του ποδοσφαίρου. Του μπάσκετ. Ναι, ναι. Ομάδα του προπονητή. Ομάδα χωρίς πολλά λεφτά. Παράδοση, δε παράδοση στο άθλημα, παράδοση. Το πρώτο πράγμα που χτίζεις είναι η παράδοση. Η ομάδα που φέτος έχει παίξει και πολύ καλό μπάσκετ. Και πολύ καλό μπάσκετ όχι, ξέρεις, με μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, με προσαρμογή ανάλογα τον αντίπαλο. Και με 12 παίχτες, έτσι, έτοιμος να πας στην Άντια. Όχι 12, οκ, 10.
12 δεν έχει. Πάμε στα δικά μας. Ο Τσόχας τελικά τι έχει? Περιμένουμε σήμερα το οριστικό, γιατί χθες δεν βγήκε ακριβώς, αλλά δεν είναι. Υπάρχει προβληματισμός. Σε ποιο σημείο ακριβώς? Μεγάλος. Είναι στο γόνατο τώρα, εκεί κοντά στο σημείο που σε κρατάει πολύ καιρό εκτός εκεί. Είναι στη φάση εκεί όπου του έγινε ένα κακό screen και έπεσε κάτω... Ναι, και ο Ντούσαν Σάκοντα ζητούσε τεχνική ποινή για θέατρο, αφού έβαλε το τρίποντο. Ο μικρός, ο παίχτης. Ναι, ο παίχτης. Ο παίχτης έκανε το screen, κάπως ήρθαν περίεργα εκεί πέρα, ναι, τα πόδια, ναι, τέλος πάντων τρακάρανε. Γενικά ο Σάκοντα, μην ξεχνάτε ότι πότε ήταν, πέρσι είχε τραυματίσει ο Σάιμπερτ σε ένα screen, αν θυμάστε. Του είχε βγάλει τον νόμο. Σοβαρά. Βέβαια. Όμως του Σάιμπερτ ήταν από το... σε τέτοια φάση. Βεβαίως, σε screen του Σάκοντα. Και τώρα έγινε αυτό που έγινε με τον Τσόχλα. Και τώρα έγινε αυτό με τον Τσόχλα, ναι. Κάπως βρήκαν εκεί πέρα τα πόδια του, κόλλησε λίγο πίσω το αριστερό το πόδι. Δεν σταμάτησε βέβαια η ΑΕΚ, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός και φάγαμε τρίποντο. Και εκτός από αυτό ζητούσε και τεχνική ποινή ο Σάκοντα. Ότι ο Τσόχλας κάνει θέατρο. Mm. Ο Τσόχλας που σηκώθηκε, ναι, και συνέχισε να παίζει βέβαια. Έπαιξε για ένα μισή λεπτό ακόμα, ναι. Και ήθελε να παίξει και συνέχεια του παιχνιδιού. Ναι. Άρα αποκλείται να τον δούμε τελείως η χρονιά, έτσι δεν υπάρχει θέμα. Σίγουρα δεν θα τον δούμε με την ΑΕΚ, εκτός και αν γίνει κανένα θαύμα μόλις βγει η οριστική διάγνωση για να και αλλάξει κάτι. Αλλά σίγουρα όχι με την ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει καλά. Έτσι κι αλλιώς αύριο και τη Δευτέρα μα γίνει το παιχνίδι. Περιμένουμε το οριστικό για να ξέρουμε σίγουρα τι ακριβώς είναι αυτό που έχει. Χάνει μια λύση λοιπόν στα Γκάρο ΠΑΟΚ, που προχθές τον Κατσίβιλ δεν τον εμπιστεύτηκε τόσο πολύ. Κοίταξε, νομίζω ότι αν καταλαβαίνουμε εμείς βλέποντας πλέον τον Κατσίβελη, για τον Κατσίβελη μπορείς να καταλάβεις ότι πάει το παιχνίδι στην πρώτη φάση. Εκεί που κάνει μια προσποίηση, σηκώνει δύο και χάνει το lay-up, ναι, μπορείς να καταλάβεις πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ωραία προσποίηση. Ωραία προσποίηση, χαμένο lay-up όμως. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Και επειδή είναι παιδί που η ψυχολογία του αλλάζει πολύ εύκολα μέσα στο παιχνίδι, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, λίγα πρόσφερε επιθετικά. Αλλά στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος ήταν πολύ καλός. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και μπορεί να είναι πολύ καλός και αύριο, έτσι. Ναι. Θα το δούμε. Έχει άλλα θέματα ο ΠΑΟΚ? Όχι, άλλα θέματα δεν έχει. Σήμερα το πρωί αναχώρησε για Αθήνα. Το απόγευμα θα κάνει προπόνηση στο ΆΚΑ. Επέλεξαν έτσι να το κάνουν στο ΠΑΟΚ, να φύγουν νωρίς το πρωί της προηγούμενης και να κάνουν προπόνηση στο γήπεδο του αγώνα αύριο. Κάποιο άλλο θέμα δεν υπάρχει. Εντάξει, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί η ομάδα να τελειώσει αύριο τη σειρά. Υπενθυμίζω το παιχνίδι αύριο είναι στις 4, έτσι. Ναι. Είναι λίγο νωρίς. Γι' αυτό προφανώς και η ΑΕΚ την μπλουζάκια δίνει και DVD δίνει, γιατί προσπαθεί με κάποιο τρόπο να κάνει το ΆΚΑ έδρα. Γιατί και το ΆΚΑ και πολύ μεγάλο είναι. Mm-hmm. Και γενικά η ΑΕΚ δεν καταφέρνει να ψήσει τον κόσμο σε τέτοια μάτς να έρθει. Εντάξει, όλοι πιστεύουν ότι το μπορούν. Πιστεύουν ότι μπορούν να τελειώσουν τη σειρά ακόμα και από το Σάββατο. Δεν το έχουν βάλει και... δεν νομίζω να τους αγχώνει. Δηλαδή δεν πιστεύω θα δούμε αύριο έναν ΠΑΟΚ τόσο αγχωμένο όσο είδαμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα στο Παλατάκι. Και αν καταφέρει να κρατήσει την ΑΕΚ εκτός ρυθμού, ειδικά στην αρχή, δηλαδή να μην την αφήσει να πάρει κεφάλι, να βάλει κάποια μεγάλα στο πλούσιο ψυχολογία, αν το καταφέρει από την αρχή αυτό, τότε έχει πολλές πιθανότητες να τελειώσει τη σειρά από αύριο. Δεν είναι εύκολο φυσικά. Προφανώς και η ΑΕΚ είναι ένα από αυτά τα παιχνίδια που την έχουμε δει πολλές φορές φέτος να τα κερδίζει. Δηλαδή όσες φορές η ΑΕΚ φέτος έφτασε σε κατάσταση να παίζει τελικό, να το πω έτσι, αυτά τα παιχνίδια τα έχει πάρει όλα και ένα τέτοιο είναι το αυριανό. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μεταξύ τους μάτς ότι δεν έχει να φοβηθεί από αυτούς τίποτα. Έχει δείξει και αυτό που λέγαμε και προχθές, ότι είναι και καλύτερη ομάδα σαν ομάδα και λειτουργία, και όλα αυτά θέλει να τα εκμεταλλευτεί αύριο για να μπορέσει να διώσει. Αν δεν το καταφέρει, τη Δευτέρα θα επιστρέψουν στο Παλατάκι δύο ομάδες για το τρίτο μάτς της σειράς. Με θυμίζω ότι αύριο οι διαιτητές είναι ο Σχοινάς, ο Σόμος και ο Παναγιώτου. Α, είναι ο Παναγιώτου. Βέβαια. Αυτή είναι η τριάδα αύριο. Δεν μου λες, μια και γράφει ένας φίλος και τον Κρουμπάλη τον αποθεώνει. Ναι. Από όλους τους ξένους, υπάρχει κάποιος που έχει συζητήσει και είναι πολύ πιθανό να παραμείνει? Κοίτα, με τον Τζόνς έχουν γίνει κάποιες κουβέντες.
οι οποίες είναι αλήθεια όμως το τελευταίο καιρό έχουν μείνει λίγο πίσω, είχαν γίνει πιο νωρίς μέσα στη σεζόν κάποιες συζητήσεις. Με τους άλλους νομίζω ότι θα αποφασιστεί αφού τελειώσει η σεζόν για το τι μέλη γενέστε. Νομίζω το θέμα στον ΠΑΟΚ είναι του Κόνιαρη. Μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και θα πρέπει να αποφασιστεί ή να ανανεώσει ή να πουληθεί. Αυτό είναι το φλέγον του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Έχει γίνει κουβέντα για να ανανεώσει, το σκέφτεται, περιμένουμε. Κοίτα, το καλοκαίρι που έρχεται, ωραία, ο ΠΑΟΚ έχει το Ζάρα, έχει τον Χρυσικόπουλο. Πρέπει να τελειώσει το θέμα του Μαργαρίτη που είναι επίσης ερωτηματικό, έτσι. Το συμβόλαιο του το αρχηγού ολοκληρώνεται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα στους Αμερικανούς, είναι αυτό που λέει ο Σταύρος με τον Κόνιαρη, που η επόμενη σεζόν τελευταία του συμβολέου του, ο Κόνιαρης, μην θυμάμαι ότι έχει δηλώσει ξανά συμμετοχή και στον draft, έτσι. Είναι αρκετά πιθανό και φέτος να την αποσύρει, γιατί και πέρσι το είχε κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι δηλώνει συμμετοχή στον draft κάτι λέει. Και επίσης όταν δηλώνει συμμετοχή στον draft, δεν μπορεί να αποκλειστεί κάποια έκπληξη. Έτσι, να σε διαλέξει κάποια ομάδα σε κάποιο νούμερο που μπορεί να σου δώσει κάποιες ελπίδες. Οπότε αυτό το κομμάτι που λέει και ο Σταύρος είναι το πιο σημαντικό. Των Αμερικανών, το ξέρουμε και κάθε χρόνο, το βλέπουμε και τις τελευταίες σεζόν, ότι τελειώνει η σεζόν και οι όποιες κουβέντες ίσως παραμονής μπορεί να γίνουν με τα τουλάκι Τζόνς. Το λέω γιατί νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν γίνει έτσι μια κρούση προς την πλευρά του παίχτη, αλλά και αυτό το θέμα, αφού ολοκληρωθεί η σεζόν, θα παρουσιάσει έτσι κάποια εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική. Ο Τζόνς είναι ένας παίχτης που έχει αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται σε μια ομάδα, παρότι Αμερικανός, κάνει πάρα πολλές δουλειές και αυτό είναι κάτι που εκτιμάται πολύ. Έχει βέβαια και αυτό τα πάνω του και τα κάτω του μέσα σεζόν, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά σίγουρα αυτά που προσφέρει με τα στοιχεία του είναι πράγμα που θέλει πολύ και από Παθεοδόρο. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι περισσότερα από όλα αυτά θα τα δούμε μετά το τέλος της σεζόν. Ο φίλος ο 203 είναι που αποθέωνε τον Κρουμπάλη. Εκείνο το τεράστιο σουτ, airball, 2 μέτρα δεν του Κρουμπάλη. Δεν είναι σουτ πρώτα απ' όλα. Προς το τέλος, μόνος από τα 3 μέτρα. Συμπαθής, φιλότιμος, αλλά δισκοβόλος. Ήταν σέντρα, παιδιά. Σέντρα. Επειδή βλέπω στο πολύ στο μπάσκετ. Αν πάρει τρία μέτρα, θέλω να σε πει να σουτάρει. Ναι, εγώ... Από εκεί πέρα όλα τα άλλα φυσιολογικά ήταν. Όχι, επειδή έχω δει αυτό το σύστημα, κάνει σέντρα ο Κρουμπάλη και εμφανίζεται ο Χρυσικόπουλο και καρφώνει. Αυτό είναι δουλεμένο. Απλά δεν πέρασε τα σκρίνα ο Χρυσικόπουλο. Δεν τα ξέρουν αυτά, ρε. Εσείς λίγο ήθελα να βρει Στεφάνη. Λίγο ήθελα. Έγλειψε. Έμα δεν υπερβολική είστε. Έγλειψε. Σηκώθηκε μια χαρά, πολύ ωραία σηκώθηκε. Ωραία σηκώθηκε, ναι. Αλλά αυτό το χαμηλό το πλάνο. Στεφάνη δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Ναι, μετακινούνται αυτά ώρες. Εκεί που τα βλέπεις πάνω αλλού. Σωστά. Ωραία. Νίκο, Ευρωλίγκα, ποιος είναι φαβόρη για σένα? Παιδιά, χθες κάναμε λίγο μια κουβέντα με τον Χρήστο Καούρη στην εκπομπή το βράδυ, τον απεσταμένο της Νόβα και λίγο με... Μου χάλασε αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Ναι. Για μένα όλοι ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία σήμερα. Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ισορροπημένες οι ομάδες. Αλλά μου άφησε λίγο πίσω τη Ζαλγκίρης, την οποία εγώ νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε δει την Ευρωλίγκα φέτος και ξέρουμε έτσι και το Final Four όπως είναι, όλοι θέλουμε να δούμε τη Ζαλγκίρη να πάει, ναι, αν μπορεί, μέχρι το τέλος. Έτσι, γιατί είναι η έκπληξη, είναι η ομάδα με το μικρότερο budget και όλα αυτά. Αλλά από τη στιγμή που έχει ο Μπράντοβιτς στο Final Four της Ευρωλίγκας, δεν είναι φαβορή. Η ομάδα του Μπράντοβιτς δεν γίνεται να μην είναι. Ναι. Είναι αυτή που έχει ένα προβάδισμα παραπάνω. Πώς και να το κάνουν. Φέτος πάλι καλύτερα από όλους έπαιξε στη ΣΕΚΑ. Ναι, στο μεγαλύτερο κομμάτι της ΣΕΚΑ. Νομίζω ότι από αυτές τις ομάδες που είναι στο Final Four, το καλύτερο μπάσκετ το έχει παίξει η ΣΕΚΑ και η Ζαλγκίρης. Αλλά. Εγώ λέω ότι η Ζαλγκίρης είναι κλασική, είναι κάτι σαν τη Σλοβενία στο Ευρωμπάσκετ. Είναι ομάδες που έχουν υψηλό κίνητρο διάκρισης και πλέον είναι απελευθερωμένες από την πίεση της σεζόν. Ενώ οι άλλες έχουν το πρέπει πάνω από το κεφάλι τους. Ναι, αλλά δεν έχουν την εμπειρία τέτοιων αγώνων. Κατάλαβες, αυτό είναι το Εγώ είδα την άμυνα που είχε εξαγγείλει με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, και πραγματικά δεν το έχω δει, νομίζω. Στην έδρα της είδες. Ναι. Εντάξει. Στην έδρα της. Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέροντες παίχτες, έτσι γεμάτο ρόστερ, είναι ομάδα του προπονητή. Ωραία, μπορεί να σε χτυπήσει με διάφορους τρόπους, είτε έξω από τα 75, είτε κοντά, είτε με 5 εναντίον 5, είτε με γρήγορο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ευέλικτη ομάδα. Απλά
όταν παίζεις με αντίπαλο τον Ομπράντοβιτς, όπως και να το κάνουμε, ξεκινάς από μια άλλη αφετηρία. Τι να κάνουμε, από τον Ομπράντοβιτς λίγο πιο μπροστά. Νίκο, ο Σλούκας και... πώς θα παίρνει. Ο Σλούκας πώς θα παίρνει, καλή ερώτηση. Νομίζω ότι είναι κάπου εκεί, στα, ξέρω εγώ, 1,5. Κάπου προς τα εκεί. Θα σε ενδιαφέρε, τι. 1,5 έφτασε. Όχι, όχι. Όχι, 1,5 έφτασε. Μπράβο τον παλικάρι. Ο Σλούκας παίζει τώρα το. Ή το 8ο ή το Final Four της καριέρας, ή το 1ο Final Four της καριέρας του. Εκπληκτικός. Και είναι γεννημένος το 1990 ο Σλούκας. Δηλαδή είναι μέσα στο πιο ακριβό πλέον μέσα της Ευρώπης πλέον, ε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο του. Είχε κάνει μεγάλη μαγιά ο Μπράδοβιτς από το που τον είχε πάρει τον Ολυμπιακό. Ναι. Εκπληκτικός. Μεγάλη μαγιά. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα έμπαινε σε άλλη φάση στη μετά Σπανούλη που είχε ανοίξει το Σλούκα. Mm-hmm. Αλλά δεν τον έχει, οπότε. Ωραία. Παλεύει τώρα με την Κίνη. Τι να κάνεις. Τι φάουλ έδωσε ο Σπανούλη, ρε φίλε. Τι φάουλ. Έβγαλε την μπάλα μόνο του έξω και έδωσε φάουλ. δηλαδή, σου λέει, άστο. Ποιο ήταν. Άστο και α κερδίσει εκείνη. Ένα ο καρά ο οποίο σφίριξε με το που έκανε τρίπλο Σπανούλη για να δώσει κάτι, γιατί σου λέει. Ναι, ναι. Καταστρεφόμαστε. Ναι. Λίγο να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο και στι δηλώσει του Λουτσέσκου. Στον οποίο στην αρχή ειρωνεύονταν, μετά τους άρχισε να τους μπαίνει στο μάτι, μετά έπρεπε να απαντήσουν με επιχειρήματα. Κάποια στιγμή μετά από τον τελικό του κυπέλου το βούλωσαν όλοι όσοι προσπαθούσαν να στραφούν κατά του Ρουμάνου προπονητή για όσα έλεγε και επιχειρηματολογούσε για το πρωτάθλημα, βεβαίως. Το σκοπό του τον πέτυχε, έχει περάσει παντού το μήνυμα. Τους έχει σπάσει τα νεύρα βασικά, εγώ αυτό πιστεύω θέλει να κάνει. Το σκοπό του τον πέτυχε, δεν τον ενδιαφέρει αν γίνεται παθητικός, δεν τον ενδιαφέρει να κάνει δημόσιες σχέσεις. Όπως όλοι όσοι θα έπρεπε να είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ. Να μην ενδιαφέρει κανέναν θα γίνει αντιπαθητικός. Σε αυτούς. Να γίνει αντιπαθητικός στον κλέφτη, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και χρησιμοποίησε τώρα μία έκφραση χθες επιστρέφοντας στη Ρουμανία, την οποία και πάλι κατακρίνουν ιδιαίτερα. Μόνο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και στη φασιστική Γερμανία ίσως θα μπορούσαν να συμβούν αυτά που έγιναν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή είναι η ατάκα. Από επαγγελματικής άποψης βίωσα μια μεγάλη αδικία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για εμάς, ανέφερε ο Λουτσέσκου, αλλά αυτή την ατάκα την έχουν πάρει και γίνονται πάλι διάφορες επιθέσεις κατά του Ρουμάνου προπονητή, που είπαμε ότι κάποια στιγμή τους αποστόμωσε μετά και τον τελικό, γιατί ξεκίνησε αυτό που έκανα δίμηνο. Η ειρωνία μετά έγινε απάντηση, η απάντηση σταμάτησε στο τελικό κυπέλου και τώρα πάλι βρέθηκε ευκαιρία για να του επιτεθούν. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξέρουμε αν αυτά γίνονταν στη Γερμανία το 40 κτλ. Ξέρουμε ότι ποτέ αυτά δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ούτε σε καμία άλλη χώρα του στο Ευρωπαϊκό Πολιτικό. Πελέ, τον γκολ μέτρησε το χειριστό. Στην απόδραση των 11. Ο άλλος ο μαύρος που κέρδισε το μήκος, πώς το Τζέσι Όουεν, πώς λεγότανε. Το κέρδισε το μήκος. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Ακόμα και στην ναζιστική Γερμανία τα γκολ μετράνε. Εδώ θα ήταν επιθετικό φάουλ τον γκολ του Πελέ στην απόδραση των 11. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Θα έδινε γκολ στην αρχή ο Φονκομίνης με τον Μάους τον βοηθό. Ωραία. Θα έδιναν γκολ και μετά θα πήγαιναν εκεί, ξέρω εγώ, να διαμαρτυρηθούν ο Αρτέμις Μάτσας και οι συνεργάτες του και θα τα κύρωνε. Τι να κάνουμε. Σφάζουν κάποιον κάτι στη σχολή εκεί, τη θεατρική που έχουμε, δραματική. Από κάτω, δεν ξέρω αν άκουσε την κραυγή. Να ζήσουμε, θυμόμαστε το παλικάρι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Δεν χρησιμοποιήθηκαν πρακτικές ναζιστικής Γερμανίας, όπως ο γκεμπελισμός των ΜΜΕ εδώ πέρα και η εμφάνιση μιας εικονικής πραγματικότητας. Τι σας πειράζει αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, για να καταλάβω, βρε, καθώς πρέπει, που ψάχνετε μία λέξη. Εδώ ο άλλος δήλωσε δημοσίως, ο παίκτης, ότι με εκβιασμούς και απειλές δεν γίνεται να υπογράψω και δεν έχει ασχοληθεί κανείς σας. Το βάλατε εκείνη τη μέρα και μετά αντίο. Και τώρα επειδή σας είπε ότι μοιάζετε με τους φασίστες, που μοιάζετε γιατί είστε φασίστες, και μοναχοφάιδες και συχαμένοι και ρουφιάνοι και όλα μαζί. Ωραία, σας πειράξω Λουτσέσκου. Βρε, όχι η ναζιστική Γερμανία.
μίξη ναζιστικής Γερμανίας, Πινοσέτ και όλα τα άλλα, οι δικτατορίες που έχουν εμφανιστεί στο Κονγκό, που άλλαξε χώρα και έγινε Ζαΐρ και όλα μαζί. Καθόμαστε και συζητάμε με αυτούς. Ό,τι θέλουμε θα λέμε. Όλο το καλοκαίρι θα σπάσουμε τα νεύρα. Όλο. Δεν χρειάζεται. Έγινε ένα παιχνίδι και δόθηκαν απαντήσεις. Εντάξει. Οι πιο αποστομωτικές. Όλα τα υπόλοιπα. Για αυτά και άλλα πολλά έχουμε αύριο Φόρτσα και πάλι σε όλα τα περίπτερα, σε όλα τα σημεία πώλησης. Πάρα πολλά θέματα για την ποδοσφαιρική ομάδα, τις μεταγραφικές της κινήσεις, για ό,τι περιμένουμε γύρω-γύρω στο ποδοσφαιρικό μας χώρο, διαιτητικά, παραγωγικά, εκλογικά και όχι μόνο. Βεβαίως το ρεπορτάζ από όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ και φυσικά και αυτή την εβδομάδα και αυτό το Σάββατο διπλή μεγάλη προσφορά από την Φόρτσα. Με 100 μπλουζάκια του κυπέλου, για 100, τα επαιτειακά του κυπέλου, για 100 τυχερούς που θα βρουν τη σφραγίδα μέσα στη Φόρτσα και μεγάλη έκπτωση για όλους τους αναγνώστες, 65% στο επίσημο σετ στολής του ΠΑΟΚ Μπεμπέ για τα μωρά ή στο μαύρο ή στο γαλάζιο. Και αυτές οι προσφορές αύριο μαζί με τη Φόρτσα. Αυτά από εμάς, ευχές για καλό Σαββατοκύριακο, το πρώτο ας πούμε του καλοκαιριού, μια και τελείωσε το ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε μπάσκετ. Έχουμε μπάσκετ, το μπάσκετ πάνω απ' όλα. Με Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλους, με πάρα πολλές επιλογές σε γαμπριάτικα. Με την τεχνική εταιρεία Αναδομό, αναδομό@ανακίνηση.gr, για να πάρετε ιδέες. Και ήδη υγιεινής φτύκας Απόλλωνος 39 στην κάτω τούμπα. Συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο. Καλό μεσημέρι σε όλους.